Ομάδα, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη School for All. Βρισκόμαστε στην playlist με τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου και σήμερα θα μιλήσουμε για τον Φάρο της Αλεξάνδρειας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας κατασκευάστηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου τον 3ο π.Χ. αιώνα και αρχιτέκτονάς του ήταν ο Σόστρατος Οκνίδιος. Πρόκειται για ένα τεράστιο οικοδόμημα, καθώς το ύψος του έφτανε τα 140 μέτρα. Το υλικό κατασκευής του ήταν η άσπρη πέτρα και χωρίζονταν σε 4 επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο ήταν μία τετράγωνη βάση. Στο δεύτερο βρισκόταν ένας τετραγωνισμένος πύργος. Το τρίτο επίπεδο ήταν ένα οκτάγωνο κτίσμα. Και το τέταρτο είχε κυλινδρικό σχήμα, στην κορυφή του οποίου μάλιστα βρισκόταν ένα άγαλμα που αναπαριστούσε ή τον θεό Ποσειδώνα ή τον θεό Απόλλωνα. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι στο τέταρτο επίπεδο υπήρχε και ένας τεράστιος καθρέφτης, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ημέρας ανακλούσε φως ώστε να προειδοποιεί τα πλοία που πλησίαζαν για πιθανά εμπόδια. Κατά τη διάρκεια της νύχτας τώρα, στην κορυφή του έκαιγε μια τεράστια φλόγα. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο με τον Φάρο της Αλεξάνδρειας είναι το πώς πήρε το όνομά του. Το όνομα Φάρος το πήρε επειδή χτίστηκε πάνω στη νησίδα Φάρος που βρίσκεται λίγο έξω από το λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Δηλαδή, το νησί έχει δώσει το όνομά του στο οικοδόμημα και όχι το αντίθετο όπως εύκολα θα μπορούσε να υποθέσει κανείς. Επίσης, το όνομα Φάρος έχει καθιερωθεί και χρησιμοποιείται και σε άλλες γλώσσες, όπως τα γαλλικά, τα ιταλικά, τα ισπανικά και τα πορτογαλικά. Η νησίδα αυτή τώρα, η νησίδα Φάρος, ενώνονταν με το λιμάνι της Αλεξάνδρειας τεχνητά, με ένα είδος γέφυρας. Σε σύγκριση με τα υπόλοιπα από τα έργα που έχουν χαρακτηριστεί ως θαύματα του αρχαίου κόσμου, ο Φάρος της Αλεξάνδρειας είναι από αυτά με τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Στην καταστροφή του συντέλεσαν 3 σεισμοί, ένα στο 796, ένα στο 1303 και ένα στο 1323 μετά Χριστόν. Η ολοκληρωτική καταστροφή του όμως έρχεται λίγο αργότερα, το 1480. Τότε ο Σουλτάνος της Αιγύπτου, Καϊτ Μπέις, πήρε τα ερείπια από τους σεισμούς και με αυτά έφτιαξε στον ίδιο χώρο και στην ίδια βάση ένα κάστρο. Και το κάστρο αυτό βέβαια δεν είχε καλύτερη τύχη, καθώς το 1882 κατεδαφίστηκε από τους Άγγλους. Ομάδα, αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μια φορά. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Αντίος.